Λοιπόν, με αναθεώρηση συντάγματος κλείσαμε τη συζήτησή μας με τον Γιώργο Παπανδρέου. Αναθεώρηση συντάγματος συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλεσμένος μου ο αναπληρωτής καθηγητής της νομικής, συνταγματικού δικαίου καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Ματζούφας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί βλέπω ότι το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και του εκλογικού νόμου πακέτο έχουν μπει στην ατζέντα την πολιτική. Και η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε πριν 10 μέρες ένα πλαίσιο προτάσεων και φυσικά χθες την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε πως πάμε σε αλλαγές σε αυτά τα δύο θέματα. Και μάλιστα είπε, κύριε καθηγητά, 24 Ιουλίου, που είναι και μια συμβολική μέρα, η μέρα που γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Για να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Γιατί εμείς συζητήσαμε περισσότερο στην αρχή, κύριε καθηγητά, για το αν μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα για το Σύνταγμα και δεν μπορεί και τα λοιπά, και πολλές φορές χάνουμε και την ουσία. Καταρχάς, μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα για το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως άφησε ανοιχτό, υπενόησε, φωτογράφησε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αλλά και ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής χθες. Ναι. Κοιτάξτε, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος είναι μια διαδικασία πολύ αυστηρά τυποποιημένη, ναι, στο ελληνικό Σύνταγμα, όπως και στα περισσότερα Συντάγματα, διότι ακριβώς συνδέεται με μια κορυφαία λειτουργία μιας δημοκρατίας, την αναθεωρητική λειτουργία. Είναι δηλαδή ο μόνος συνταγματικά προβλεπόμενος τρόπος προκειμένου να τροποποιηθεί, να αλλάξει το Σύνταγμα, να προσαρμοστεί. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή συνδέεται με τον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγματος, το Σύνταγμα είναι ο κορυφαίος πολιτικός νόμος ενός κράτους, γι' αυτό ακριβώς η διαδικασία αυτή είναι λεπτομερής, αναλυτική και πολύ σφιχτή όσον αφορά τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή τα οποία δεν μπορούν να αναθεωρηθούν, ακόμα και αν το επιθυμούσε η οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία, δεν μπορεί να αλλάξει η μορφή και η βάση του πολιτεύματος. Πολύ σημαντικά άρθρα του Συντάγματος δεν μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα, πολλά άρθρα, πολλές διατάξεις που μπορούν να αλλάξουν. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος μπορεί μέσω αναθεώρησης του Συντάγματος να αλλάξει. Θα σας το πω. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σε αυτά, ναι, που έχει μπει βέτο από τον νομοθέτη. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας όμως και μετά στο δεύτερο, το οποίο το θεωρώ και αυτό πολύ σημαντικό. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος τυποποιείται στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Προϋποθέτει μία πρώτη απόφαση, μετά από πρόταση ορισμένου αριθμού των βουλευτών, απόφαση μία Βουλής η οποία πρέπει να έχει την πλειοψηφία είτε 180 είτε 150 βουλευτών, όπου εκεί τίθεται τα ζητήματα της αναθεώρησης και επιτυγχάνεται συνένεση στα βασικά θέματα. Και αν επιτευχθεί. Δηλαδή αν θα επιτευχθεί αν έχουμε έναν αριθμό πάνω από την κυβερνητική πλειοψηφία. Μεσολαβούν εκλογές και τελικά η πρόταση αναθεώρησης ολοκληρώνεται με τη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, η οποία αποφασίζει και επικυρώνει την αρχική πρόταση, κάνοντας όμως αλλαγές σε διατυπώσεις. Με τι πλειοψηφία. Με την πλειοψηφία, αν στην πρώτη έχουμε 180 βουλευτές. Αρκούν 150. Ακριβώς. Ή το αντίστροφο. Μάλιστα. Ποια είναι όμως η διαφορά. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτό το σύστημα, επειδή μεσολαβούν εκλογές και επειδή το πολιτικό τοπίο είναι ρευστό και ενδεχομένως να αλλάξει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμων και η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση, είναι πολύ πιθανό να μην περάσει. Να μην περάσει, δηλαδή να έχουμε μια πρόταση αναθεώρησης, να αλλάξουν οι συσχετισμοί, γι' αυτό και η έκβαση της αναθεώρησης είναι αβέβαιη. Και αυτή είναι η δικλίδα που βάζει ο νομοθέτης για να δημιουργηθούν συνενέσεις. Πολύ ωραία. Και να μην μπορεί μια κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Είναι η δικλίδα με την έννοια δηλαδή απαιτεί οπωσδήποτε ο συντακτικός νομοθέτης ευρύτερες συνενέσεις. Σου λέει να συμφωνήσουν 180 τουλάχιστον. Οι πολιτικές δυνάμεις. Και το επιθυμητό είναι να είναι πολύ περισσότεροι. Γι' αυτό και πρέπει όποιος κάνει την πρόταση να συνεκτιμήσει και τις προτάσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Τώρα σε αυτή τη διαδικασία το δημοψήφισμα δεν προβλέπεται. Θα μπορούσε να μου πει κανείς κάποιο από τα θέματα της αναθεώρησης κρίνει σκόπιμο η κυβερνητική πλειοψηφία που έχει και την ευθύνη κατά κάποιο τρόπο και την πολιτική, να αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία για το δημοψήφισμα να το προτείνει. Συγγνώμη. Αλλά εδώ συγγνώμη κύριε καθηγητά. Δηλαδή εγώ σαν κυβέρνηση δεν μπορώ να πω βάζω σε δημοψήφισμα το αν θα, τι λέει ο κόσμος για το αν θέλει ή όχι μη κρατικά πανεπιστήμια ή αν θέλει ποια μορφή να έχουν
οι σχέσεις κράτος-εκκλησίας. Διαχωρισμό ή μη. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό. Ναι, αλλά... Δεν μου το επιτρέπει το Σύνταγμα να βάλω εγώ ένα δημοψήφισμα με τρία τέτοια ερωτήματα. Κοιτάξτε. Και να τα λάβω μετά υπόψη μου και να κάνω την πολιτική μου. Κοιτάξτε, έτσι όπως το θέτετε, με αυτή τη μορφή θα μπορούσε να τεθεί. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ τα ερωτήματα αυτά θα τεθούν υπό την κρίση του ελληνικού λαού, επειδή θα μεσολαβήσουν εκλογές. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε δημοψήφισμα, ο τρόπος που θα τεθεί το ερώτημα του δημοψηφίσματος μπορεί να προκαθορίσει και την τελική απάντηση. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και επίσης, πολλά ζητήματα δεν μπορούν να τεθούν με διληματικό τρόπο, ναι ή όχι. Γιατί εξαρτάται ποια θα είναι η τελική διατύπωση. Βέβαια, όλη η περιγραφή. Πολύ ωραία. Η περιγραφή τη διάταξη. Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα δημοψήφισμα, αλλά θα έλεγα ότι είναι και πολιτικά απρόσφορο να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα, διότι δεν θα εξυπηρετήσει, ούτε θα προσδώσει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στο ερώτημα αυτό, εάν τεθεί υπό την κρίση του λαού. Θα έχουμε καθυστέρηση. Ενδεχομένως θα έχουμε και εντάσεις. Ναι. Θα διχαστεί ο κόσμος. Οτιδήποτε διληματικό. Μπράβο, είδαμε τι έγινε στο δημοψήφισμα ακριβώς για το πακέτο Γιούγκερ, κύριε καθηγητά. Τι ένταση υπήρχε στην κοινωνία. Και αποδείχθηκε τελικά. Ένα διληματικό, πολύ σκληρό. Ενώ θα μπορούσε να επιδιωχθεί μία συνένεση με τις πολιτικές δυνάμεις από τα πριν, πάνω σε κορυφαία κεφάλαια της αναθεώρησης, και αυτό να διευκολύνει και την ενδεχομένως ίδια... γίνει σε ένα άτυπο βαθμό στο διαδικτύου. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό, και μάλιστα θα έλεγα ότι επιβάλλεται αυτές οι προτάσεις να τεθούν σε μια ευρύτερη διαβούλευση, να τοποθετηθούν φορείς, να τοποθετηθούν πολιτικά κόμματα, ενδιαφερόμενοι. Γενικότερα να τεθεί το αντικείμενο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πολύ συχνά τα θέματα της αναθεώρησης παραγωνίζονται και το βασικό πολιτικό διακύβευμα είναι ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Και ο κόσμος ξεχνάει ότι οι εκλογές έγιναν με αφορμή την αναθεώρηση. Ή μάλλον θα έλεγα ότι... Και ότι το αντικείμενο της αναθεώρησης. Είναι διακύβευμα της επόμενης ημέρας και αντικείμενο της Βουλής. Τώρα για το δεύτερο, αν θέλετε να το απαντήσω, που με ρωτήσατε αν μπορεί να αναθεωρηθεί. Αν αλλάζει η διαδικασία. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ αυτό είναι ένα ζήτημα κορυφαίο, στο οποίο υπάρχει μια σχετική συνένεση στην επιστήμη, ότι η διαδικασία της αναθεώρησης είναι μακροχρόνια, πολύ τυποποιημένη και δεσμευτική, και αποτρέπει τη δυνατότητα να γίνονται πιο συχνά αναθεωρήσεις όταν παρίσταται ανάγκη. Γι' αυτό, και αυτό συμβαίνει γιατί μεσολαβούν οι εκλογές και είναι αβέβαιη η έκβαση λόγω της δεύτερης Βουλής. Ναι, αλλά τώρα και εμείς τι θέλουμε, να αλλάζουμε το Σύνταγμα κάθε τόσο? Ναι, θα σας απαντήσω. Στο Σύνταγμα μπαίνουν πράγματα που δεν χρειάζεται να αλλάζουν και κάθε τόσο. Αλλιώς βγάζουμε ένα νόμο για ακριβώς τα υπόλοιπα και τελειώνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί να το κάνουμε τόσο εύκολο? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή την κριτική την κάνουν και πολλοί συνάδελφοι. Θα μπορούσε οι εγγυήσεις οι οποίες επιβάλλονται για να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση να προβλεφθούν με αυξημένη πλειοψηφία, όπου η αναθεώρηση θα ολοκληρώνεται στη μία βουλή. Να πει δηλαδή. Μετά πάνω από 200. Ξέρω. Μπράβο, να πει. Θα συγκεντρώσετε συνένεση 200 βουλευτών, τα 2 τρίτα ή ακόμα και τα 4 πέμπτα, προκειμένου να κάνετε αναθεώρηση. Και αυτό γιατί αυτό που επιδιώκουμε, αυτό που είπατε πολύ σωστά, θα επιτευχθεί με τη συνένεση μέσα στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Γιατί τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ξέρετε, έχουν πιο χαλαρές διαδικασίες αναθεώρησης, και επίσης δεν έχουν αυτό της πενταετίας, που το έχουμε μόνο εμείς και η Πορτογαλία. Της πενταετίας είναι ότι όταν γίνει αναθεώρηση μπορεί... θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξανανοίξει η διαδικασία. Ακριβώς, πολύ ωραία. Αυτό δεν το έχουν άλλα κράτη. Μόνο εμείς ένα κράτος ευρωπαϊκό. Την τελευταία αναθεώρηση. Το 2008. Το η μεγάλη αναθεώρηση ήταν το 2001, η πιο ριζική. Αυτό είχαν γίνει έτσι μικρότερες. Άρα πρέπει να ικανοποιήσουμε και τις δύο ανάγκες. Και αυτό που είπατε πολύ σωστά, τις αυξημένες εγγυήσεις, ώστε να μην αναθεωρείται το Σύνταγμα χωρίς εγγύησεις, αλλά και την προσαρμοστικότητα που απαιτείται προκειμένου το Σύνταγμα. Ο εκλογικός όμως δεν θέλει, δεν σχετίζεται με το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Μόνο με νόμο, δεν είναι. Ακριβώς. Ο εκλογικός νόμος. Γιατί μπαίνει και αυτό στη συζήτηση, αλλά είναι παράλληλο, δεν είναι. Μπράβο, ακριβώς. Μπαίνει παράλληλα στη συζήτηση, αλλά τι γίνεται, ο εκλογικός νόμος είναι ένας νόμος του οποίου οι βασικές αρχές προσδιορίζονται στο άρθρο 54 του Συντάγματος. Και εκεί υπάρχει δέσμευση που είναι μια μορφή, αν θέλετε, επίσης υπόμνηση προς τις πολιτικές δυνάμεις να επιτύχουν συνενέσεις γύρω από τον εκλογικό νόμο, ότι ο εκλογικός νόμος που θα ψηφιστεί
θα ισχύει για τις μεθεπόμενες εκλογές. Εκτός αν υπάρχει μεγάλη συνένεση και ψηφιστεί από ευρύτατη πλειοψηφία. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή να σας πω. Νομίζω είναι τα... Αν υπάρχει ευρύτερη πλειοψηφία... Των δύο τρίτων. Δηλαδή 200 βουλευτές. Τότε περνάει στις αμέσως επόμενες εκλογές, αλλιώς πάει στις μεθεπόμενες για να μην κάνει καμιά κυβέρνηση, κανένα παιχνίδι. Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, πολλοί ισχυρίζονται ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος θα πρέπει κάποιες βασικές αρχές να μπουν στο Σύνταγμα. Ας πούμε να μπει μία δέσμευση ότι το σύστημα να είναι περισσότερο αναλογικό. Ναι. Πάντως, το προβλέπει το Σύνταγμα. Προβλέπει το Σύνταγμα μιας μορφής ενισχυμένης αναλογικότητας. Αλλά και αυτό ξέρετε, τώρα αυτό. Θα λειτουργήσει δεσμευτικά. Ναι. Καταλάβατε. Τι ερμηνείες δηλαδή... μπορεί να δώσει ο καθένας μετά, αν είναι μια αφηρημένη τέτοια έννοια. Ναι, θα γίνει. Το Σύνταγμα το πλαίσιο βάζει. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Το Σύνταγμα βάζει το πλαίσιο, αλλά η μεγάλη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο και οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν με έναν απλό τυπικό νόμο. Εδώ συζητάνε, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε πρόθεση να συζητήσουμε. Δεν... Ναι, εντάξει, ακούω διάφορες προτάσεις για το προς το αναλογικότερο. Να μειωθεί τον πόνους του πρώτου κόμματος από στις 30. Το πολύ έδρες. Οι 28 που είπαν σήμερα το 28, πρωί. 29 πώς ήταν. Ναι. Μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, πολλά είναι τώρα, ναι. Ο καθένας. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Κοιτάξτε να δείτε. Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει άποψη αν δεν έχει στα προφθαλμών όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί το εκλογικό σύστημα συνδέεται με δύο παράγοντες. Με τη δυνατότητα να σχηματιστεί μια ισχυρή κυβέρνηση και μια σταθερή κυβέρνηση. Επομένως, δεν πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο, αν είναι εντελώς αναλογικό, δεν θα διευκολύνει το σχηματισμό κυβέρνησης. Θα έχουμε ένα κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει και την αναλογικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα. Ναι. Επομένως, πρέπει να είναι και αναλογικό. Η χρυσή τομή μεταξύ των δύο αυτών βασικών αρχών αποτυπώνεται στον εκλογικό νόμο. Μήπως είναι λίγο πολλές 50 όμως έδρες για μπόνους. Είναι πολλές, λένε. Κοιτάξτε, είναι πολλές γιατί νοθεύει ακριβώς αυτό που είπαμε, ναι, την αντιπροσωπευτικότητα. 50, και λένε να μειωθεί στις 40 ή στις 30. Πολλοί λένε. Από την 40 άλλη... ήταν πριν γίνει 50, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Πολλοί λένε μετά ότι θα πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα γερμανικού τύπου, όπου να έχουμε οι μισές έδρες να... Οι μισοί βουλευτές να εκλέγονται με πλειοψηφικό σύστημα σε μονοεδρικές περιφέρειες και οι υπόλοιποι σε ευρύτερες περιφέρειες με ένα αναλογικό σύστημα. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Εκεί βέβαια χωρίς σταυρό προτίμησης, με δεσμευμένους συνδυασμούς. Εκεί βέβαια η κριτική που γίνεται είναι ότι αυτό το σύστημα. Γιατί ενδεχομένου... να μην το επιλέγει, εννοείται ο πολίτης, ακριβώς, τον εκπρόσωπό του. Ότι αυτό το σύστημα προϋποθέτει έναν εκδημοκρατισμό στην εσωκομματική λειτουργία ενός κόμματος. Για την ανάδειξη, ναι, ακριβώς. Και δίνει κυρίαρχο ρόλο στα κόμματα. Κύριε Μαντζούφα, κύριε καθηγητά, θα βάλω διάφορα θέματα που έχω ακούσει, ναι, ότι παίζουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, από διάφορες πλευρές. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα από πού προέρχονται, ναι, ναι, για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξέρω ότι ενδεχομένως μπει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι της κυβέρνησης, το θέμα της αλλαγής σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καυτό θέμα τώρα. Ναι. Αυτό είναι ένα καυτό. Να γίνει ο διαχωρισμός δηλαδή. Υπάρχει ένα... Ότι θα προβλέπει ο διαχωρισμός, εγώ δεν ξέρω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Θα επιτρέψουμε να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Βεβαίως. Πολλές φορές επικρατεί στο δημόσιο λόγο μια θεσμολαγνία και ένας συνταγματικός λαϊκισμός. Ναι. Δηλαδή θεωρούμε ότι όλα τα ζητήματα, ναι, πρέπει να λυθούν σε ένα κορυφαίο επίπεδο και με την αναθεώρηση του συντάγματος. Αν δούμε εκ του σύναγγης το ειδικό αυτό θέμα που μου θέσατε, διαχωρισμός κράτους και εκκλησίες, και εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα που τίθενται, πολλά από αυτά μπορούν να λυθούν με απλούς νόμους. Ναι. Παράδειγμα, ζητήματα που συνδέονται με την θρησκευτική. Τώρα, κύριε καθηγητά, μου μπαίνει και το επικοινωνιακό και το πολιτικό, έτσι, μέσα στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ακριβώς. Γι' αυτό τώρα. Έτσι, δεν είναι. Γιατί είπατε και στην αρχή, ναι, μου άρεσε η φράση που είπατε για το συμβολικό. Ναι. Οι συμβολισμοί στα πολιτεύματα είναι πολύ σημαντικοί. Επομένως, αν μια κυβέρνηση θέλει να μετατοπίσει την κουβέντα στο συμβολικό επίπεδο πλήρης διάκριση κράτους, να απαλληφθεί, ας πούμε, αυτό που λέμε το emotion, που λέει στην προμετωπίδα του. Δηλαδή, να έχουμε τέτοιου συμβολικού τύπου
ας το πούμε έτσι, ή κατάργηση του άρθρου 3 του συντάγματος εντελώς. Γιατί το άρθρο 3 μπήκε για να διασφαλιστεί η σχέση μας με το Πατριαρχείο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ξέρετε όμως, πολλές φορές μπορεί να επιδιώκουμε κάτι με θετική πρόθεση για να προκαλέσουμε. Να γίνει boomerang. Να γίνει boomerang και επικοινωνιακό boomerang, γιατί θα έχουμε μεγάλες αντιδράσεις από την Εκκλησία, ενώ θα μπορούσε η κυβέρνηση συγκεκριμένη, ας πούμε, να έρθει σε επαφή με την. Ακριβώς. Βαμβάκι που λέμε. Ακριβώς. Και να πει: έχουμε αυτά τα προβλήματα, βοηθήστε με να τα λύσω. Κύριε Ματζούφα, έχω θέμα τώρα ιδιωτικών πανεπιστημίων ή μη κρατικών. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω καν αν θα μπει. Το προτείνει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, μάλλον εδώ θα έχουμε συνενέσεις. Εδώ θα έχουμε συνενέσεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα και έχει διαμορφωθεί. Να σας πω όμως και κάτι. Και εδώ πάλι λίγο θα χαλάσω το. Ας το πούμε. Και εγώ συμφωνώ ότι στο νόμο αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ναι. Το κρίσιμο όμως που δεν αποδίδονταν ποινικές ευθύνες σε υπουργούς δεν ήταν ότι μας έφταιγε το άρθρο του συντάγματος. Είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν είχε αποφασίσει να αυτοκαθαρθεί. Ναι. Δηλαδή τα ίδια τα πολιτικά υποκείμενα δεν επέλεγαν να αποδώσουν ευθύνες στα μέλη των κομμάτων που είχαν διαπράξει τέτοια αδικήματα. Τα λέτε τόσο στρογγυλοποιημένα τα λέτε, τους προστάτευαν. Τους προστάτευαν. Αφού το ίδιο το πολιτικό σύστημα τους προστάτευε, το Σύνταγμα μας έφταιγε που δεν κάναμε, δηλαδή μας έφταιγε αυτή η αποσβεστική προθεσμία της δεύτερης κοινοβουλευτικής βουλής, να απαλληφθεί αυτό. Ναι. Να απαλληφθεί. Συμφωνώ κι εγώ. Και επίσης να ανατεθεί η άσκηση ποινικής δίωξης, είτε κατά μία πρόταση που έχει διατυπωθεί από την επιστήμη, σε ένα ειδικό σώμα. Γιατί στη Βουλή. Γιατί στη Βουλή. Ο βουλευτής είναι και δικαστής. Θα σας απαντήσω. Ναι. Σε ένα βαθμό μπορεί να θεωρηθεί. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά τώρα σε κάποιες άλλες, ξέρω εγώ. Να σας πω. Τι λέτε γι' αυτό. Είναι εύλογο αυτό που ρωτάτε. Πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να διαχωρίζεται καθόλου ο πολιτικός κόσμος από τους απλούς πολίτες. Από τους απλούς πολίτες ως προς τις ποινικές ευθύνες. Αυτό, η ποινική ευθύνη των υπουργών είναι και η ειδική διαδικασία που προβλέπεται θεσπίστηκε ακριβώς για να προστατεύει. Στην άσκηση των καθηκόντων του. Να προστατεύει τους πολιτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να μην είναι ευάλωτοι σε μηνύσεις ή σε συκοφαντίες ή σε οποιοδήποτε. Ναι. Άρα γι' αυτό προβλέφθηκε. Να το ξεχυλώνουμε όμως. Ειδική διαδικασία και ειδικό όργανο. Ναι. Τώρα λένε ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει μια ειδική διαδικασία, αλλά δεν χρειάζεται να ανατίθεται αυτή στη Βουλή. Μπορεί να ανατεθεί σε ένα συλλογικό όργανο. Σε ένα άλλο όργανο. Που αποτελείται από δικαστές για να ασκήσουν την ποινική. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και εχέγγυα μιας πολύ σοβαρής αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, εσείς. Να τα ισοπεδώσουμε κιόλα. Ακριβώς. Είτε να τα λαϊκίσουμε όλα. Ακριβώς. Είτε να τα λαϊκίσουμε. Για παράδειγμα, κάποιος επιθυμεί να στραφεί κατά ενός υπουργού και μπορεί να κάνει μια μήνυση με ψευδή στοιχεία κτλ. Το οποίο. Όπως ισχύει σήμερα η ποινική δικαιοσύνη, θα στέλνουν όλο αυτό. Όμως, ναι. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε, για σοβαρές. Τώρα, εξάντληση τετραετίας. Να προβλέπετε θεσμικά, γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πώς θέμα. Θα γίνει αυτό. Κοιτάξτε. Θεσμικά, να θα σας πω ένα στατιστικό στοιχείο. Λέει, το Σύνταγμα προβλέπει. Παρετείται η κυβέρνηση. Έχετε τι να κάνουμε. Θα σας το πω. Έχουμε ένα στοιχείο στατιστικό το οποίο το ξέρουμε όλοι. Από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, ο μέσος. Πόσο χρόνος διάρκειας μιας κυβέρνησης δεν ξεπερνούσε τα 2,5 χρόνια. Ναι. Καλά, τώρα και στην εποχή της κρίσης, ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο μέσος όρος μειώθηκε στην εποχή της κρίσης. Γιατί προβλέπονται τα 4 χρόνια, ακριβώς διότι θεωρείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα περισσότερα συντάγματα, μέσα στα οποία μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει ένα σοβαρό κυβερνητικό έργο. Τι κάνει μια κυβέρνηση όταν θέλει να επιλέξει. Εκείνο τον πολιτικό χρόνο που είναι πρόσφορος για να επανεκλεγεί, παρετείται και διαλύει τη Βουλή. Άρα έχει, αν θέλετε, το προνόμιο εντός εισαγωγικών να επιλέγει τον πολιτικό χρόνο που θα είναι ευνοϊκός για αυτή για να πάει σε εκλογές. Αυτό δημιουργεί, όπως υπονοήσατε με την ερώτησή σας, δυσλειτουργίες. Ότι επιλέγει τον χρόνο και ευνηδιάζει τους άλλους. Η πρόταση που υπάρχει εδώ είναι πια ότι η κυβέρνηση που παρετείται. Να εναποτίθεται στη Βουλή η δυνατότητα να εκλέξει νέα κυβέρνηση και αυτή που θα εκλέξει μέσα από τη Βουλή, αλλά και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι εκλογές που θα γίνουν στο μεσοδιάστημα αυτό
και το κόμμα που θα εκλεγεί και η Βουλή μάλλον που θα εκλεγεί η νέα να διανύσει τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την τετραετία. Πολύ ωραία. Είναι ένα αντικίνητρο που θα πει στον άλλον ότι ναι, κύριε, διαλύσει τη Βουλή, σε συμφέρει, αλλά να ξέρει ότι. Κερδίζει λοιπόν, γιατί έκανε αυτό το κόλπο. Θα πας άλλα δύο χρόνια. Δεν κερδίζει κάτι ουσιαστικό. Είναι μια πρόταση η οποία. Ναι, την έχουν προτείνει συνάδελφοι συνταγματολόγοι σε αυτό το καινοτόμο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν το. Ναι. Που βγήκε στην Καθημερινή την έκδοση. Την είδα, τη διάβασα. Έξι συνάδελφοί σας νομίζω. Τέσσερις νομίζω συνάδελφοι και δύο εξωτερικοί, ο κύριος Μάνος και ο κύριος Βουρλούμης. Τώρα, ακούω πολλούς που λένε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Να τα επιστρέφει πίσω, να μπορεί να βάλει κάποιο βέτο, να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, να εκλέγεται απευθείας από το λαό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γίνονται αυτά ή συνιστούν αλλίωση του πολιτεύματος. Και πάει σε προεδρική πια από προεδρευωμένη. Ναι, είναι πολύ σωστό έτσι όπως το θέτετε και πράγματι το πολίτευμά μας μετά την αναθεώρηση του 86, όπως ξέρουμε όλοι στο Σύνταγμα το 74 προβλέπονταν ορισμένες αυξημένες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι λεγόμενες προνομίες, όπου του έδιναν τη δυνατότητα να παρέμβει στο πολιτικό σύστημα και να διαλύει τη Βουλή κατά τη δική του εκτίμηση, όταν ερχόταν σε δυσαρμονία με το λαό, δική του πάντα εκτίμηση, και ορισμένες άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες του δίναν ένα κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Το 86 δεν κόπηκαν το 75 με το Σύνταγμα. Και κόπηκαν το 86. Και αυτές καταργήθηκαν, αναθεωρήθηκαν με το Σύνταγμα του 86. Να. Από τότε και μέχρι σήμερα το πολίτευμα λειτουργήσε με έναν ως αμιγώς κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Η έννοια της προεδρευωμένης δημοκρατίας διατηρήθηκε ως προς τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου. Και τώρα βέβαια, επειδή διαπιστώνται δυσλειτουργίες ή πολλοί κάνουν κριτική ότι αν είχαμε ένα πρόεδρο με περισσότερες αρμοδιότητες θα μπορούσε κάποια από αυτά τα ζητήματα να τα επιλύσει. Εγώ είμαι πολύ διστακτικός, γιατί συμμερίζομαι τη δική σας, ας το πούμε έτσι, ένσταση όπως τη διατυπώσατε, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα μπορούσα να το αναγνωρίσω αρμοδιότητες σε ζητήματα σημαντικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει έναν ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων ή στο διορισμό των ανεξάρτητων αρχών. Για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα που έχουμε τώρα, που έχουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, επειδή δεν επιτυχάνεται συνέδριση στη Βουλή. Αυτό συνιστά αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό συνιστά. Δεν αλλάζει όμως τη φύση του πολιτεύματος. Επίσης, αν ο πρόεδρος έχει μια άμεση νομιμοποίηση από το λαό, δεν μπορείς να τον διατηρήσεις με περιορισμένες αρμοδιότητες. Καταλαβαίνετε γιατί όταν έχεις δύο πόλους. Βέβαια. Όταν ο άλλος είναι εκλεγμένος από το λαό. Δεν θα και μια άλλη πολιτική ισχύ και νομιμοποίηση. Και άλλη οντότητα. Βεβαίως. Και άλλο συμβολισμό. Τι θα γίνεται μεταξύ Προεδρικού Μεγάρου και Μεγάρου Μαξίμου. Ακριβώς. Ενδεχομένως. Και ποιος θα προτείνει αυτόν τον πρόεδρο, θα τον προτείνουν τα πολιτικά κόμματα. Μπορεί να αλλάξει. Κατά τη γνώμη μου. Ασχέτως τι λέμε εμείς τώρα εδώ, τις απόψεις. Μπορεί να αλλάξει αυτό κατά τη γνώμη μου. Επιτρέπει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας επιτρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του, αλλά μέχρι του σημείου που δεν θα ανατραπεί ο ρυθμιστικός του ρόλος και δεν θα αλλάξει η φύση του πολιτεύματος. Αυτή είναι η άποψή μου από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Ενίσχυση αρμοδιοτήτων θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει σε επιμέρους ζητήματα, αλλά όχι όμως μια ενίσχυση που να αλλάξει τη θέση και το ρόλο του μέσα σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αυτή όμως είναι και μια δική μου, αν θέλετε, ερμηνεία που κάνω. Γιατί τώρα πολλοί συνάδελφοι λένε ότι και άμεσα μπορεί να εκλεγεί και να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες ή περισσότερες αρμοδιότητες. Δημιουργούμε μια δυσλειτουργία γιατί το πολίτευμά μας μέχρι σήμερα λειτουργήσε σε αυτά τα επίπεδα σχετικά ομαλά. Λοιπόν, ο κύριος Ματζούφας ήταν μαζί μας. Καταλαβαίνετε πως θα έχετε πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα, κύριε καθηγητά, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται πως ανοίγει και θα ανοίξει και επίσημα και σε λίγες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Αυτό το διάστημα θα χρειαζόμαστε τις συμβουλές σας και τις απόψεις σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.